ή φόρο αποφυγή. Η νόμιμη φοροδιαφυγή λέγεται φόρο αποφυγή. Εσείς, αν δεν πληρώσετε εφορία, θα έρθουν να σας κάνουν κατάσχεση. Για να μην το κάνουν αυτό στους μεγάλους, πολύ μεγάλους, που έχουν πολλά λεφτά ολιγάρχες, βρέθηκε παγκοσμίως όρος φόρο αποφυγή. Να αποφύγουν με νόμιμο τρόπο, να πληρώσει εφορία. Αυτή είναι η φόρο αποφυγή. Ο όρος φόρο αποφυγή, λοιπόν, για να είναι, χρησιμοποιείται για να δηλώσει την μη πληρώμη φόρων, η οποία είναι νόμιμη και ψηφίστηκε ως τέτοια. Το έξερες αυτό, Γίγαντα. Χαίρο. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο απλός ψηφοφόρος, για εσάς ισχύει υποχρεωτικά να πληρώσετε φόρο. Για τους μεγάλους έχουν φτιάξει τέτοια νομοθεσία ώστε να μην πληρώνουν φόρο με νόμιμο τρόπο και να λένε φόρο αποφυγή. Η φοροδιαφυγή που αφορά κυρίως τους μικροεπιχειρηματίες είναι παράνομη. Επειδή δεν ψηφίστηκε ποτέ κάτι ανάλογο για αυτό που έχει εστίαση, για αυτό που έχει ένα μικρό μαγαζάκι, για αυτό που έχει μια μικρή βιοτεχνία. Όχι. Σε αυτούς ο νόμος φοροαποφυγής δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για τους μεγάλους. Η Κομισιόν υπολογίζει ότι η φοροαποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο ποσό των 825 δις ευρώ. Ακούστε το νούμερο. Δεν μιλάμε για φοροδιαφυγή, μιλάμε για φοροαποφυγή που με νόμιμο τρόπο νομοθέτησαν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφεύγουν οι πλούσιοι να πληρώνουν φόρους. Όσον αφορά το έλλειμμα εισπράξης του ΦΠΑ που οφείλεται κυρίως σε φορολογικές απάτες, ανέρχεται στα 147 δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτές είναι οι απάτες οι φορολογικές. Υπάρχουν λοιπόν τριών είδων πρακτικές. Τρία είδη. Διάβρωση τη φορολογική βάση και τη μετατόπιση κερδών. Τι κάνουν οι πλούσιοι? Ενώ βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, αναγκάζουν τον απλό μισθωτό, τον απλό υπάλληλο, τον απλό μικροκαματιάρι που έχει μικρό μαγαζάκι να πληρώνει φόρο, αλλά οι μεγάλοι να μην πληρώνουν. Αυτό δεν είναι απλά άτυπο. Είναι απάνθρωπο. Πρώτον, αυτές που στηρίζονται στα άειλα πάγια, μέσω δηλαδή τη τιμολόγηση των δικαιωμάτων του, το Royal Artist, δηλαδή για να το καταλάβετε. Εταιρείες με άλλη περιουσία, για παράδειγμα franchising, ακούστε, τα τιμολογούν σε χώρες με χαμηλό φορολογικό κόστος. Μια εταιρεία franchising, υπάρχουν πολλές τέτοιες, που ανοίγει καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει έδρα Cayman, έχει έδρα Ολλανδία με 5% φορολόγηση. Αυτά λοιπόν μεταφέρονται τα φορολογικά που πρέπει να πληρώσουν σε κάθε χώρα ξεχωριστά στην Ολλανδία. Μιλάμε για απάτη, παιδιά, για απάτη κανονική. Παράδειγμα, η σουηδική IKEA, την ξέρετε, την ξέρεις, ρε. Τα IKEA, τα γνωστά, με το περίφημο τέχνασμα του 3% όπως αποκαλείται, κάναν μια νομοφανή κομπίνα για να μην πληρώνουν φόρο και να φοροαποφεύγουν. Το υποκατάστημα του ομίλου στο εξωτερικό πληρώνουν όλα, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της τιμής της εταιρεία, 3% εισφορά. Έδρα της εταιρείας, ακούστε τώρα, σουηδική εταιρεία, είναι η βασίλισσα της νόμιμης φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής στην Ολλανδία. Η σουηδική εταιρεία μετέφερε την έδρα της στην Ολλανδία, ένα κατάστημα και εδώ και όλο, χαρτιά, για να πληρώνει φόρο εκεί. Η Ολλανδία που μας κουνάει το δάχτυλο μαζί με τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο που είναι τα πλυντήρια της Ευρώπης. Το ήξερε κανείς? Για παράδειγμα, ο ετήσιος τζίρος της IKEA στην μεγαλύτερη αγορά στη Γερμανία ήταν 3,99 δισεκατομμύρια το 2013, θα σας πω εδώ. Το 3% επί του τζίρου ήταν 199 εκατομμύρια. Τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Ολλανδία και επ' αυτού πλήρες ο φόρο. Το καταλάβεις εσύ? Μιλάμε για κομπίνες. Έτσι κάνει το, έτσι έκαναν τα IKEA. Επίσης, αυτές που στηρίζονται στα δάνεια και σε υβριδικά προϊόντα μέσω τιμολόγησης του τόκου ή των μερισμάτων. Εδώ δεν είναι κομπίνα. Σας κλέβουν, τον πλανήτη 100 άνθρωποι, 200 άνθρωποι, δεν παραπάνω. Ρουφάν το αίμα των λαών, των εργαζομένων, των μισθωτών. Αυτοί οι αλήτες που έχουν ευτελίσει, ξεφτελίσει κυβερνήσεις. Βλέπουμε τι γίνεται με τις φαρμακοβιομηχανίες, με τα εμβόλια. Πώς ξεφτελίζουν κυβερνήσεις. Άρα δεν έχουν γίνει πάλι περισσότεροι των πολιτικών. Όταν ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός μιας χώρας είναι υποχείριο πολυεθνικών, τι περιμένετε? Χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες με πολλά πάγια όπου δίδονται ενδοομιλικά δάνεια. Ακούστε.
ιατρικές, αφετέρου δηλώνοντας έσοδο στη χώρα που έχει την έδρα η ημιτική εταιρεία. Μιλάμε για κομπίνα ολικής. Παράδειγμα, ξανά η IKEA. Βάζω παράδειγμα τώρα. Αλλά και η Eldorado Gold, η γνωστή εταιρεία εκεί στρατών Χαλκιδικής που έχει ρημάξει το τοπίο, το έχει ρημάξει όλο. Το έχει ρημάξει όλο. Στρατών Χαλκιδικής. Ωραία, ωραία πράγματα. Κρανίου τόπος. Λοιπόν, στην Elgold γίνεται χρηματοδότηση μέσω Ολλανδίας, όπου έχουν εντοπιστεί 9 θηγατρικές θηρίδες της με κεφάλαια 1,85 δις. Τι κάνανε, στην Ολλανδία βάλανε 9 θηγατρικές θηρίδες. Τι είναι θηρίδες, σου πω εγώ. Ένα γραμματοκιβώτιο, που θεωρητικά εκεί υπάρχει εταιρεία. Ακούσε. Ένα γραμματοκιβώτιο. Γραμματοκιβώτιο. Το βάζεις εκεί και λες, αυτό είναι εταιρεία γραμμένος John Capital Group. Δηλαδή, προλήψεις με το γραμμένο μαζί. Αυτή είναι η εταιρεία. Πολύ ωραία. Έχει κοστίσει στην Ελλάδα περισσότερο από 700.000 φορές εμπόρους, παρακράτηση μέσα σε 2 χρόνια. Μόνο μια κίνηση που κάνανε. 1.700.000 ευρώ σε φόρο εταιρικού εισοδήματος μέσα σε 5 χρόνια. Λεφτά που χάνει το ελληνικό κράτος. Και δεν μπορεί να διεκδικήσει. Τρίτον, αυτές που στηρίζονται στην ενδοομιλική τιμολόγηση, στο γνωστό ως transfer pricing. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί έτσι και υποχρεωμένα τα ξέρετε έτσι. Πρόκειται για την παραδοσιακή και απλή μορφή των τριγωνικών συναλλαγών. Εδώ είναι το πάρτι. Δεν πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ μέσω της οποίας το κέρδος φορολογείται σε χώρες με προνομιακό καθεστώς. Κάτω από μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο, ένα υποκατάστημα στην Ελλάδα και η τριγωνική εταιρεία μια άλλη εταιρεία στη Γερμανία. Τα χρήματα μεταφέρονται από εδώ και φορολογούνται στο Λουξεμβούργο. Ή στην Ολλανδία με 5%. Και δεν πληρώνουν φόρο. Τρέχα Έλληνα μικρομεσαίε. Εσύ που είσαι εστίαση. Εστιατόριο, ταβέρνα, ένα μικρό μαγαζάκι. Να σε κυνηγάνε με το μαχαίρι εδώ να πληρώσει φόρο για την περισσότερη σου κάνει κατάσταση στο σπίτι. Μιλάμε για αληπτική συμπεριφορά. Ακούστε εδώ. Το 48% των 500 ισχυρότερων χρηματοπιστωτικών εταιρεών διαθέτουν μία επιχείρηση γραμματοκιβωτίου στην Ολλανδία. Το ακούσατε αυτό. Οι 500 ισχυρότερες, ακούστε εδώ, το καταλάβετε. Οι τύπου τράπεζες, έτσι εταιρείες, είναι στην Ολλανδία. Το 48% αυτών έχουν ένα γραμματοκιβώτιο που λένε ότι αυτή είναι η εταιρεία. Και εκεί φορολογούνται. Οι Αμερικανικοί ομίλοι φορολόγησαν κέρδη ύψους 127 δις δολαρίων το 2010 στην Ολλανδία. Να τολμούσε μια ελληνική κυβέρνηση να φορολογήσει όλες τις εταιρείες που έχουν έδρα το Λουξεμβούργο, όπως πήγε η Φάγε, δεν είχε πάει ρε παιδιά, η Δέλτα πήγε και πάει εκεί. Κάποια εταιρεία είχε πει από εδώ και πήγε εκεί, για χαμηλή φορολόγηση. Αλλά εδώ πουλάει τα προϊόντα της. Οι Έλληνες τα καταναλώνουν. Αυτή είναι η ντροπή τους. Δεν τολμάνε